Βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητά μου της Υπουργού Υγείας, ακριβώς για να σταθώ κοντά στους συμπολίτες της Θεσσαλίας οι οποίοι δοκιμάζονται. Η περιφέρεια Θεσσαλίας μαζί με την κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν κοντά στους ανθρώπους που επλήγησαν. Η περιφέρεια αυτή για δεύτερη συνεχή φορά βάλεται από μια συνομιλία, όμως πολύ αποτελεσματικά ο Περιφερειάρχης μας και οι υπηρεσίες της Υγείας, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας βρέθηκαν κοντά στους πολίτες μας, έστειλαν ψυχολογική υποστήριξη, κλιμάκια από το νοσοκομείο μας, αλλά και από εθελοντικές οργανώσεις, όπως είναι το Χαμόγελο του Παιδιού, όπως είναι και η Ερυθρός Σταυρός, και σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας του Τυρνάβου, ειδικά για τις περιοχές που επλήγησαν, όπως είναι το Δαμάσι, έδωσαν αποτελεσματική υποστήριξη στους πληγέντες. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο συζήτησα με τον Περιφερειάρχη, η προσπάθεια και καταδείχθηκε αυτή τη φορά η ανάγκη να έχουμε κινητές μονάδες για την υποστήριξη των συνανθρώπων μας, μια ανάγκη την οποία ήδη ο Περιφερειάρχης έχει ακούσει και έχει εντάξει στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, τη χρηματοδότηση κινητών μονάδων. Από την πλευρά τη δική μου θα κάνω τα δυνατά δυνατά, ούτως ώστε να προχωρήσει η προκήρυξη και να μπορέσουμε να έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και αυτές τις κινητές μονάδες στην μάχη για να υποστηρίξουμε τις συμπολίτες. Για πόσες μονάδες μιλάμε? Μιλάμε για 2 μονάδες, οι οποίες είναι κινητές μονάδες, οι οποίες υποστηρίζουν παιδοψυχιατρικά περιστατικά και κυρίως δηλαδή στηρίζουν παιδιά, και οι οποίες μονάδες θα παράσχουν είτε κατοίκων έτσι, βοήθεια, είτε πλέον και στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν χάσει τα σπίτια τους και δεν βρίσκονται μέσα στις οικίες τους. Σε λίγο θα πάτε στο νοσοκομείο μετά από εδώ. Υπάρχει ένα αίτημα των νοσοκομειακών γιατρών της περιοχής που ζητούν.